Καλημέρα σας και από μένα. Να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ με τη σειρά μου καλή αρχή, καλή επιτυχία στην υλοποίηση των έργων σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι σήμερα θα σας μιλήσω από αυτό εδώ το σημείο δύο φορές. Σε αυτή την πρώτη φορά θα δούμε τις συμπληρωματικές δράσεις του προγράμματος, καθώς επίσης και το μέτρο Β της επιχορήγησης των διμερών σχέσεων και λίγο αργότερα θα δούμε τα θέματα της παρακολούθησης των έργων και των εκθέσεων. Ας δούμε λοιπόν τις συμπληρωματικές δράσεις. Οι συμπληρωματικές δράσεις, να σας πω εισαγωγικά, αφορούν τόσο εσάς όσο και εμάς. Αφορούν τόσο δράσεις στις οποίες εμπλέκεστε εσείς, όσο και δράσεις στις οποίες εμπλεκόμαστε εμείς. Αποσκοπούν στην προώθηση των θεμάτων οριζοντίου ενδιαφέροντος, στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών βέλτιστων πρακτικών και γενικότερα στην υποστήριξη της υλοποίησης του προγράμματος. Συμπληρωματικές δράσεις αποτελούν τα εκπαιδευτικά ταξίδια, η συμμετοχή σε πολυμερείς συναντήσεις, η συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΦΡΑ, δύο οργανισμούς οι οποίοι είναι και τρόπον τεινά εταίροι γενικότερα των EEA Grants πανευρωπαϊκά, και τέλος, η διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων και άλλων δράσεων από το Ίδρυμα Μποδοσάκη με την ιδιότητά του ως διαχειριστή της επιχορήγησης. Υπάρχει μια σειρά από θεματικές που καλύπτουν οι συμπληρωματικές δράσεις. Αναφερθήκαμε ήδη στα θέματα οριζοντίου ενδιαφέροντος. Θα ήθελα να επισημάνω, για παράδειγμα, το No Hate Speech Movement του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο εμείς έχουμε δεσμευτεί να υποστηρίξουμε στο πλαίσιο ακριβώς αυτών των συμπληρωματικών δράσεων. Άλλα θέματα οριζοντίου ενδιαφέροντος είναι το gender mainstreaming, σχετικά με την ισότητα των φύλων, δράσεις που αφορούν τους Ρωμά, ευρύτερα στα θέματα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας το λέμε προκαταβολικά, ένα σεμινάριο, ένα workshop, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει εσάς στο να διεκδικήσετε πιο αποτελεσματικά τα κοινωνικά δικαιώματα των υποφελούμενών σας. Μία μετάφραση και προώθηση ενός κώδικα ορθής πρακτικής για τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψεων αποφάσεων. Θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Έχουμε δεσμευθεί να μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα του Ιδρύματός μας, μέσα ακριβώς από τις συμπληρωματικές δράσεις. Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία, το απόσταγμα της γνώσης που θα αποκτήσουμε, θα σας το μεταφέρουμε μέσα από το πρόγραμμα του Capacity Building και σε εσάς. Και γενικότερα εκδηλώσεις, σεμινάρια, δράσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και ανοιχτές σε εσάς, να ενισχύουν τις δικές σας δομές κτλ. Τελευταίο, ως θεματική, συνέργεια με άλλα προγράμματα, με άλλα funds των EEA Grants, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, μέσα στη λογική της βελτίωσης, της απόδοσης του προγράμματός μας. Το ερώτημα λοιπόν, έχοντας ακούσει όλα αυτά, νομίζω το εύλογο ερώτημα που γεννάτε είναι πώς εσείς ως φορείς υλοποίησης των έργων μπορείτε να υποφεληθείτε. Μπορείτε να υποφεληθείτε άμεσα, πρώτον συμμετέχοντας στα σεμινάρια και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις του Ιδρύματος Μποδοσάκη, επίσης συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά και άλλα ταξίδια που γίνονται στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Εδώ όμως, μετά από ειδική πρόσκληση, θα ενημερώνεστε, όποτε υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα ενημερώνεστε σχετικά. Και έμεσα σας έδωσα ένα παράδειγμα με το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από το πρόγραμμα του Capacity Building. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ειδική αναφορά στην εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης στο No Hate Speech Movement. Αποτελεί μια online εκστρατεία που αφορά την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Υπάρχουν πολλές δράσεις που αφορούν νέους, περισσότερο νέους, λιγότερο νέους. Εμείς θα θέλαμε να σας προτρέψουμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του No Hate Speech Movement και να δείτε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε και πώς μπορείτε να υποφεληθείτε και μέσα από διάφορα εργαλεία εκπαιδευτικά και άλλα που έχουν αναπτύξει. Θα μάθετε στη συνέχεια για το No Hate Speech Movement και τις υπόλοιπες δράσεις,
τις οποίες θα αναπτύξουμε και οι οποίες θα είναι ανοιχτές και σε εσάς ως φορείς υλοποίησης των έργων, θα μάθετε περισσότερα στην συνέχεια του προγραμματός μας. Θα θέλαμε λοιπόν γι' αυτό να σας παρακαλέσουμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του προγράμματος και του Ιδρύματος. Η ιστοσελίδα μας νομίζω είναι γνωστή σε όλους, www.weareallcitizens.gr. Το Facebook του προγράμματος, το Twitter του προγράμματος και το κανάλι του Ιδρύματος στο YouTube. Αυτό αναφορικά με τις συμπληρωματικές δράσεις. Τώρα θα περάσω σε κάτι λίγο πιο απτό για εσάς ως φορείς υλοποίησης έργων, την επιχορήγηση των διμερών σχέσεων και ειδικότερα το μέτρο Β. Ενδεχομένως κάποιοι από εσάς να είναι εξοικειωμένοι με το μέτρο Α, το οποίο είχε προκηρυχθεί πριν από την λήξη των προθεσμιών για την υποβολή των προτάσεών σας και αφορούσε την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς από τις δωρήτριες χώρες στη λογική της εταιρικής σχέσης για την υλοποίηση ενός έργου. Το μέτρο Β έρχεται να σας υποστηρίξει σε αυτή τη φάση της υλοποίησης, να σας υποστηρίξει σχετικά με τη δικτύωσή σας, την ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ημών ως φορέων υλοποίησης έργων στην Ελλάδα και φορέων στις δωρήτριες χώρες. Συγκρατήστε τις δωρήτριες χώρες, αφορά μόνο τις δωρήτριες χώρες. Η επιχορήγηση αυτή είναι ένα επιπλέον ποσό που δίνεται στην επιχορήγηση που ήδη έχει συμφωνηθεί να λάβετε για την υλοποίηση του έργου και επί της ουσίας είναι ένα ποσό μικρό που σας δίνεται για μια σύντομη δράση capacity building κατά κάποιον τρόπο, η οποία όμως θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με το έργο που υλοποιείται, να έρθει να το υποστηρίξει στην επίτευξη των στόχων του. Καθαρά ενημερωτικά να σας πω ότι το μέτρο Β, όπως παλαιότερα το μέτρο Α, έτσι και το μέτρο Β, συνδέεται με τα προσδοκόμενα αποτελέσματα του προγράμματος. Η πρόσκληση του μέτρου Β που σας αφορά είναι αυτή που άνοιξε στα τέλη Ιουλίου του 2014. Και προτού σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, θα μου επιτρέψετε να σας πω πού θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας τις πληροφορίες και τα έγγραφα για το μέτρο Β. Βλέπετε δύο βελάκια, ένα πάνω από το διμερεί σχέσεις και ένα πάνω από τα αρχεία. Πληροφορίες λοιπόν μπορείτε να βρείτε στις διμερεί σχέσεις και τα έγγραφα στο κομμάτι των αρχείων. Το μέτρο Β, στο μέτρο Β διατίθεται συνολικά ένα ποσό της τάξης των 69.000 ευρώ. Ο κάθε φορέας από εσάς, για κάθε έργο που υλοποιείτε, στο πλαίσιο καθενός από τα δύο προσδοκόμενα αποτελέσματα για τα οποία είμαστε σήμερα εδώ, μπορείτε να απορροφήσετε έως 5.000 ευρώ. Δεν υπάρχει υποχρέωση συγχρηματοδότησης, όπως υπάρχει για το κυρίως έργο το οποίο υλοποιείτε. Και ως φορείς υλοποίησης έργων μπορείτε να κάνετε αίτηση από τη στιγμή που έχετε υπογράψει τη σύμβασή σας. Σήμερα μπορείτε να κάνετε αίτηση. Αύριο μπορείτε να κάνετε αίτηση. Θα σας προτρέπαμε όμως, προτού κάνετε την αίτηση, να προετοιμαστείτε όσο πιο καλά γίνεται. Και αυτό διότι δεν υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών αιτήσεων και πολλαπλών επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του μέτρου Β, της επιχορήγησης του μέτρου Β. Έχετε πολύ καιρό μπροστά σας. Έχετε καιρό για να υποβάλλετε αίτηση μέχρι και 2 μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του έργου σας. Εάν, για παράδειγμα, το έργο σας λήγει στις 30 Απριλίου του 2016, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος γενικότερα, έχετε καιρό μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου να υποβάλλετε την αίτησή σας και έχετε μετά περίπου 2 μήνες καιρό για να την υλοποιήσετε. Ενδεχομένως ήδη να έρχεται στο μυαλό σας ένας ή και περισσότεροι φορείς που θα μπορούσαν να είναι ο ανταποκριτής σας σε κάποια δωρήτρια, σε μία από τις 3 δωρήτριες χώρες για μία τέτοια δράση, για μία τέτοια πρωτοβουλία, mini capacity building. Αν θέλετε να διερευνήσετε περισσότερες δυνατότητες, μπορείτε πάντοτε να κάνετε αναζήτηση στο NGO Partnership Portal,
Μπορείτε επικουρικά να δείτε τα introduction forms που μη κυβερνητικές οργανώσεις από τις δωρήτριες χώρες έχουν υποβάλει σε εμάς και βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, αλλά και να κάνετε κάποιες επαφές με φορείς που ήδη γνωρίζετε. Βλέπετε στην οθόνη τη σελίδα, το website του NGO Partnership Portal. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη μηχανή αναζήτησης. Μπορείτε να επιλέξετε τη χώρα. Εμείς έχουμε ήδη κάνει tick στις τρεις δωρήτριες χώρες. Μπορείτε να τις επιλέξετε όλες, μία, δύο. Είναι θέμα δικής σας επιλογής. Μπορείτε να επιλέξετε τη θεματική περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται ένας φορέας που σας ενδιαφέρει και επίσης μπορείτε να επιλέξετε και τη μορφή του φορέα. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα research institution ή ένα πανεπιστήμιο. Τα introduction forms των άλλων φορέων από τις δωρήτριες χώρες μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στα αρχεία, εκεί που λέει introduction forms by NGOs for bilateral relations. Φυσικά, το ερώτημα είναι πώς κάνετε αίτηση. Πρώτα απ' όλα, θα θέλαμε να σας πούμε τι πρέπει να διαβάσετε. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τις οδηγίες που υπάρχουν για το μέτρο Β και θερμή παράκληση και τις συχνές ερωτήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συχνές ερωτήσεις για το μέτρο Β, διότι δεν έχουν υποβληθεί από εσάς ακόμα. Ωστόσο, καθώς θα περνάει ο καιρός και θα υποβάλλετε και εσείς ερωτήσεις και εμείς θα δίνουμε διευκρινήσεις, θα αναρτώνται στις συχνές ερωτήσεις στο σημείο των διμερών σχέσεων, θα αναρτώνται ερωτήσεις και απαντήσεις. Οπότε, προτού κάνετε σε εμάς μία ερώτηση, θα ήταν σκόπιμο να ανατρέξετε σε αυτό το σημείο της ιστοσελίδας μας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά. Δεν τις στέλνετε με email σε εμένα ή σε κάποιον από τους συναδέλφους μου. Όπως υποβάλλατε την αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος, οι περισσότεροι από εσάς, έτσι υποβάλλετε και την αίτηση τώρα για το μέτρο Β. Σας δείξαμε πώς θα βρείτε τα έγγραφα. Αυτό που θα θέλαμε είναι να υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας το έντυπο της αίτησης συμπληρωμένο, τη φόρμα του προϋπολογισμού συμπληρωμένη, ένα αποδεικτικό επικοινωνίας μεταξύ ημών ως φορέων υλοποίησης έργων και του φορέα από τη δωρήτρια χώρα με τον οποίο θα θέλετε να συνεργαστείτε, να συμμετάσχετε σε μία δράση του. Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας σε ένα συνέδριο, σε ένα σεμινάριο. Και σε περίπτωση που αυτό υπάρχει, η περιγραφή της εκδήλωσης, του συνεδρίου, του σεμιναρίου και το πρόγραμμα της εκδήλωσης, ίσως και μία λίστα συμμετεχόντων για να έχουμε μία καλύτερη εικόνα του τι πάτε να κάνετε, πού πάτε να το κάνετε και μαζί με ποιους άλλους. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία στην ανταπόκριση φορέων από τις δωρήτριες χώρες, θα ήταν σκόπιμο να μας ενημερώνετε με ένα email με ποιους έχετε επικοινωνήσει, πότε επικοινωνήσατε μαζί τους, για να μπορέσουμε και εμείς να το παρακολουθήσουμε, να επικοινωνήσουμε με το contact point που υπάρχει στην Νορβηγία ή στην Ισλανδία για αυτά τα θέματα. Και να δούμε ποιος μπορεί να είναι ο λόγος. Γενικά, να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε αυτές τις χώρες, τις δωρήτριες χώρες, δέχονται πάρα πολλά αιτήματα, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν 15-16 πλέον συνολικά επωφελούμενες χώρες, οι οποίες όλες προσδοκούν να αναπτύξουν σχέσεις με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και άλλους φορείς από τις δωρήτριες χώρες. Μπορεί να υπάρχει μια κόπωση, μπορεί να υπάρχουν άλλοι λόγοι συγκυριακοί σε μια δεδομένη περίοδο που να μην επιτρέπουν μια άμεση απάντηση, π.χ. τα Χριστούγεννα στις δωρήτριες χώρες υπάρχει αυτή ενδεχομένως η μείωση της ταχύτητας ανταπόκρισης που έχουμε εμείς σε άλλες περιόδους μέσα στο χρόνο. Ανάλογα και με το πολιτισμικό υπόβαθρο, εκεί γιορτάζουμε πιο έντονα τα Χριστούγεννα, εμείς γιορτάζουμε πιο έντονα, ας πούμε, το 15 Αύγουστο πηγαίνουμε διακοπές, αυτοί πηγαίνουν διακοπές πιο νωρίς, μέσα στο καλοκαίρι. Είναι παράγοντες που μπορεί να δημιουργούν προϋποθέσεις για να μην έχουμε άμεση ανταπόκριση. Πέραν αυτού όμως, αν έχετε υποβάλει αν έχετε στείλει κάποια emails και δεν έχετε ανταπόκριση για 10, 15, 20 μέρες, ή και παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας. Αυτό νομίζω απαντάει στο πρώτο σας ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα ήταν
Για το αν υπάρχει υποχρέωση να είναι από τη λίστα του, από το NGO Partnership Portal. Όχι, δεν υπάρχει υποχρέωση. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε φορέας. Και επίσης δεν υπάρχει υποχρέωση να είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Και αυτό αποτυπώνεται ακόμη και στο NGO Partnership Portal. Μπορεί να είναι δήμος, μπορεί να είναι πανεπιστήμιο, μπορεί να είναι ερευνητικό Ινστιτούτο. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε φορέας έχει νομική υπόσταση. Είδαμε ότι επιλέξιμοι υποψήφοι είναι οι φορείς υλοποίησης των έργων. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η επιχορήγηση του μέτρου Β περιορίζεται αποκλειστικά στους φορείς υλοποίησης. Μπορεί να συμμετάσχει ή και να την υλοποιήσει εξ ολοκλήρου ο εταίρος. Κάποιοι από εσάς, αρκετοί από εσάς, έχετε εταίρο. Ο εταίρος από την Ελλάδα. Αν αυτό αιτιολογείται, αν ο εταίρος σας, για παράδειγμα, είναι πιο κατάλληλος για να υλοποιήσει μια δράση capacity building και να επιστρέψει στην Ελλάδα και να σας μεταφέρει εσάς πλέον τη γνώση, διότι αυτή είναι η κατανομή των αρμοδιοτήτων μέσα στο έργο που υλοποιείτε, τότε στην αίτηση θα πρέπει να το επισημάνετε, να το αιτιολογήσετε και θα κριθεί αναλόγως. Για να έρθω στο ερώτημά σας, καταρχήν, η επιχορήγηση του μέτρου Β δίνεται για να πάμε εμείς στις δωρήτριες χώρες. Αλλά αν και εδώ αιτιολογείται το να έρθει ο φορέας από τη δωρήτρια χώρα στην Ελλάδα, μπορεί να εξεταστεί και θα μπορούσε δυνητικά να εγκριθεί. Θα πρέπει πάλι στην αίτηση να γίνεται αναφορά και να αιτιολογείται. Είναι πολύ σημαντικό όταν θέλουμε να ξεφύγουμε από τον κανόνα, είτε για το ποιος συμμετέχει, είτε για το πού υλοποιείται η πρωτοβουλία του μέτρου Β, να αιτιολογείται όσο πιο συστηματικά γίνεται. Σας ευχαριστώ.